Και ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Χρήστος Σαϊκούρας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ελάτε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023. Είναι ένας ιστορικός προϋπολογισμός. Ένα ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Και αυτό γιατί είναι ο πρώτος προϋπολογισμός τα τελευταία 12 χρόνια που καταρτίζεται εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας. Πενθυμίζω ότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν πέρασε από καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας που μπήκε η Ελλάδα το 2018. Κλείνει έτσι ένα δύσκολο, επίπονο κεφάλαιο για τη χώρα μας, έχοντας ήδη ανοίξει μια πολύ πιο ελπιδοφόρα σελίδα στο τόσο ρευστό περιβάλλον και απαιτητικό μέλλον που διαμορφώνουν οι διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις. Ένα μέλλον που μπορούμε να κατακτήσουμε από βελτιωμένη παγκοσμίως θέση, επιδεικνύοντας ήδη μεγάλες αντοχές, ισχυρά εφόδια και υψηλή αυτοπεποίθηση. Διότι στις αυξημένες δυσκολίες της περίοδου, από κοινού με την κοινωνία, δημιουργήσαμε ισχυρά θεμέλια, χτίσαμε ανθεκτικές γραμμές άμυνας και προβάλλουμε θετικές προοπτικές. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ένας προϋπολογισμός που καταγράφει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας, που επιβεβαιώνει την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας, που ενσωματώνει πολιτικές ενίσχυσης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης στην οικονομία, που εδράζεται στην δημοσιονομική υπευθυνότητα και διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα, που επιβεβαιώνει την μεταρρυθμιστική στρατηγική της κυβέρνησης, που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της εποχής για στήριξη της κοινωνίας, συνδυάζοντας όμως την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχεδόν 3 χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας και η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια νέα, πολυδιάστατη κρίση που απειλεί οικονομίες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, στην Ευρώπη, μετά την πρώτη σοβαρή πανδημία των τελευταίων 100 ετών, ζούμε την πρώτη μείζωνα στρατιωτική σύραξη των τελευταίων 75 ετών και βιώνουμε το υψηλότερο πληθωριστικό κύμα των τελευταίων 50 ετών. 50, 75 και 100 έτη. Διεθνείς οργανισμοί και υπεύθυνη χάραξη οικονομικής πολιτικής κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου για σημαντική μείωση των ρυθμών μεγέθυνσης ή ακόμα και για συρρήκνωση οικονομιών το 2023 συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωρών. Σε αυτό το παραπεταταμένα, απαιτητικό και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυναμική. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε όλους σχεδόν τους βασικούς δείκτες της οικονομίας. Ειδικότερα, πρώτον, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται εντυπωσιακά. Προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης για την ακρίβεια οικονομικής μεγέθυνσης 5,3% για το 2022 και 2,1% για το 2023. Το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί σε τρέχουσες τιμές τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, αγγίζοντας το επίπεδο του 2010. Πιθανότατα, με τα σημερινά δεδομένα, και αυτές οι εκτιμήσεις να είναι πάλι πολύ συντηρητικές. Συνεπώς, στην καρδιά της ενεργειακής κρίσης, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς, σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Το επαναλαμβάνω, σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Συγκαταλέγεται δε στις πλέον ανθεκτικές οικονομίες του πλανήτη, αφού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έρχομαι από την ετήσια συνεδρίασή του, εκτιμά ότι περίπου το 1/3 της παγκόσμιας οικονομίας θα δει τουλάχιστον 2 διαδοχικά τρίμηνα συρρήκνωσης εφέτος και το επόμενο έτος. Αντιλαμβάνεστε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά. Αναμένεται να ανέλθουν και οι επενδύσεις και οι εξαγωγές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2022.
Η Ελλάδα προσελκύει παγκόσμιους επενδυτικούς κολοσσούς, επεκτείνεται σε νέες αγορές, γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής. Η χώρα μας εξάγει ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερο από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Οι πραγματικές εξαγωγές αγαθών καταγράφουν συνεπή ανωδική πορεία, φτάνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε ρεκόρ της περίοδου ιστορικών στοιχείων, υπερβαίνοντας κατά 75% τον μέσο όρο τριμηνίου όγκου όλης της προ-πανδημίας περίοδου από το 1995. Η δε εξαγωγική βάση διαφοροποιείται σημαντικά, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση σε εξαγωγές αγαθών υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες προσεγγίζουν πλέον ποσοστά βιομηχανοποιημένων χωρών, όπως είναι η Γερμανία. Τρίτον, η ανεργία συρρυκνώνεται. Έχει ήδη υποχωρήσει περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 19, προσεγγίζοντας πλέον σε αιτήσια βάση το επίπεδο του 2010. Αυτή η υποχώρηση είναι ιδιαίτερα εμφανή στους νέους συμπατριώτες μας και στις γυναίκες. Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά τα 4,1 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, εκατομμύρια πολίτες. 4,1 εκατομμύρια πολίτες, όταν μιλάς με οικονομικά μεγέθη, συνήθως έχει ευρώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, η Ελλάδα κατέγραψε μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων από το αντίστοιχο προ-πανδημίας τρίμηνο για 7 από τους 10 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έναντι 6 κλάδων στην Ευρωζώνη. Τέταρτον, πρόσθετοι δείκτες και μεγέθη της οικονομίας επιδεικνύουν ανθεκτικότητα ή και κινούνται ανωδικά. Ενδεικτικά, βιομηχανική παραγωγή, μεταποίηση, κατασκευές, ταξιδιωτικές εισπράξεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, οικονομικό κλίμα, καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώνονται πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό. Πέμπτον, τέλος, το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται. Η χώρα, όπως είπα, βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είχε μπει σε αυτό το καθεστώς το 2018. Καμία άλλη χώρα δεν πέρασε από αυτό το καθεστώς. Και αναβαθμίστηκε 11 φορές μέσα στην τελευταία τριετία παρά τις διαδοχικές κρίσεις. Όλα αυτά τα επιτεύγματα, πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεγάλες απαιτήσεις και τις πρωτοφανείς προκλήσεις περίοδου. Είναι επιτεύγματα συλλογικά της κοινωνίας και της πολιτείας, για τα οποία εργαστήκαμε μεθοδικά, συνεκτικά και υπεύθυνα, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες. Με μια κοινωνία σφυριλατημένη αμυντικά μέσα από μακροχρόνιες δυσκολίες, αλλά και με μια κυβέρνηση υπεύθυνη και σοβαρή, από κοινού τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους. Και αυτό αναγνωρίζεται από το σύνολο, επαναλαμβάνω, από το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξακολουθούμε να πλέουμε σε τρικυμιώδη διεθνή ύδατα. Γι' αυτό καλούμαστε να διαφυλάξουμε όσα με κόπο, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβέρνηση πετύχαμε. Και να χτίσουμε πάνω σε αυτά, για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τις προοπτικές της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Ως κυβέρνηση έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Συναισθανόμαστε τις αγωνίες των συμπατριωτών μας. Κατανοούμε απόλυτα ότι το κύμα ακρίβειας που σαρώνει όλο τον κόσμο ροκανίζει τα διαθέσιμα εισοδήματα των οικοκυριών και αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων, ασκώντας τρομερές πιέσεις σε εθνικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και πράγματι, το πρόβλημα του υψηλού και επίμονου πληθωρισμού υπερβαίνει σε ένταση, εύρος και διάρκεια
τις αρχικές εκτιμήσεις όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό και ο προϋπολογισμός έχει ως βασικές προτεραιότητες αφενός τη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης κοινωνίας και αφετέρου την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και την διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας. Συγκεκριμένα, πρώτη προτεραιότητα, η υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολυεπίπεδων κρίσεων. Παρεμβάσεις γενναίες και αποτελεσματικές, όπως είναι οι επιδοτήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η αναδρομική επιστροφή σημαντικού ποσοστού της επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους για οικιακά τιμολόγια, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, η οικονομική ενίσχυση των πολιτών με κοινωνικά κριτήρια για τη σημαντική επιβάρυνση στα καύσιμα, η στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων με επιδοτήσεις, με τη μείωση του ΦΠΑ στα λοιπάσματα και στις ζωοτροφές, με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συμπατριωτών μας. Συνολικά, με τις πρόσφατες αλλά διαρκώς επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της πορείας του ενεργειακού κόστους, τα μέτρα για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης ανέρχονται περίπου στα 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2022. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών διαμορφώνεται στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο των παρεμβάσεων, τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 80% αυτών, κατευθύνονται στην επιδότηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Από αυτά, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι για τα νοικοκυριά και τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τις επιχειρήσεις. Ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή παρεμβάσεων ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Δεύτερη προτεραιότητα. Σταθερή προτεραιότητα από την αρχή της διακυβέρνησής μας το καλοκαίρι του 19. Η συνέχιση και ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, κοντά στις περισσότερες από 50 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας τριετίας, έρχονται να προσθεθούν η μονιμοποίηση της κατάργησης ειδικής φοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες, η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της ειδικής φοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, η κατάργηση υπό προϋποθέσεις του τέλους επιδιδεύματος, η επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εστία κινηματογράφων, στα γυμναστήρια και αλλού, και η επέκταση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Από όρια αυτής της ασκούμενης δημοσιονομικής παύλα φορολογικής πολιτικής είναι η μείωση κατά 4% της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών το 2021 σε σχέση με το 2019. Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση φορολογικής επιβάρυνσης ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Επίσης, μεταξύ άλλων, οι μειώσεις φόρων ενισχύουν τις επενδύσεις και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Έτσι, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων το 2023 αναμένεται να ανέλθει στα 4,9 εκατομμύρια απασχολούμενους, ύψος που θα αποτελέσει ρεκόρ για όλη την περίοδο διαθέσιμων στοιχείων από το 1995. Τρίτη προτεραιότητα. Η διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Εκτιμούμε ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 1,7% του ΑΕΠ το 2022. Με τα δημόσια οικονομικά να επιστρέφουν σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023. Επιπλέον, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 και να διαμορφωθεί περίπου στο 160% του ΑΕΠ το 2023. Πεποίθησή μας είναι, όλου του οικονομικού επιτελείου, ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση με τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων
αποτελούν τα βασικά όπλα απέναντι στην αβεβαιότητα της περίοδου και τη μεταβλητότητα των αγορών, καθώς και διαβατήριο για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας. Τέταρτη προτεραιότητα. Η στήριξη και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Έτσι, πέραν της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που ήδη μίλησα, προχωράμε μεταξύ άλλων σε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, σε σημαντική και μόνιμη αύξηση των συντάξεων, στην αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ, στην άμεση διευθέτηση παγίων μισθολογικών ετοιμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Πέμπτη προτεραιότητα, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπατριωτών μας. Προχωράμε στην πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 2,3 εκατομμυρίων συμπατριωτών μας, χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερήλικων, δικαιούχων επιδόματος αμαία, μακροχρόνια ανέργων, δικαιούχων ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος, δικαιούχων επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ. Συγκρατήστε το εξής. Η συνολική ενίσχυση αυτών, τόσο τον Απρίλιο που μας πέρασε, όσο και το Δεκέμβριο που ακολουθεί, υπερβαίνει τα 820 εκατομμύρια ευρώ. 820 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν αυτής της αύξησης των συντάξεων και της αύξησης του κατώτατου μισθού, της επιδότησης ρεύματος και καυσίμων, προχωράμε στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και στην υλοποίηση πλέγματος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος της στέγασης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια. Συνολικά, όπως επισημαίνει και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι κοινωνικές παροχές είναι αυξημένες κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και κατά 456 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Έκτη προτεραιότητα, η βέλτιστη και εμπροστοβαρής αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας μας. Ήδη, όπως έχει αναφέρει και ο κ. Σκυλακάκης, στο σκέλος των επιδοτήσεων έχουν ενταχθεί 372 έργα, προϋπολογισμού 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στο δανειακό σκέλος έχουν υποβληθεί 160 επενδυτικά έργα, προϋπολογισμού 7,14 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αφορούν επενδύσεις από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έβδομη προτεραιότητα, μην την προσπερνάμε, έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, η ενίσχυση της εθνικής άμυνας με αυξημένες δαπάνες για φυσικές παραλαβές οπλικών συστημάτων. Η χώρα θωρακίζεται και ισχυροποιείται. Κυρίες και συνάδελφοι, σας παρουσίασα όσο πιο συνοπτικά μπορούσα την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, τις θετικές προοπτικές της, τις μεγάλες, κυρίως εξωγενείς προκλήσεις και τις πολιτικές προτεραιότητες αντιμετώπισης αυτών. Θα ήθελα όμως, πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, να απαντήσω και σε 5 σημεία κριτικής της αντιπολίτευσης που άκουσα και διάβασα το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθούν. Πρώτο σημείο κριτικής. Υποστηρίζει η αντιπολίτευση ότι η βοήθεια προς τους πολίτες για την ενεργειακή κρίση δεν είναι αρκετή. Ότι απαιτείται πρόσθετη πολλών επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ. Απάντηση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα καταθέσω τον σχετικό πίνακα στα πρακτικά, παρακαλώ, η Ελλάδα το 2022 δαπανά τους περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη κοινωνίας. Τους περισσότερους. Οποιαδήποτε επιπλέον παρέμβαση εκτός του κάθε φορά υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το ΔΕ οικονομικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πλειοδοσία ανεύθυνων παροχών οδηγεί σε νέα μνημόνια. Νομίζω τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήσαμε όλοι μας το πώς τιμολογούν οι αγορές τις δημοσιονομικές υπερβολές άλλων χωρών. Ελπίζω και αυτό να είναι ένα καλό μάθημα
απέναντι στην πολιτική ανευθυνότητα και τους οικονομικούς στοιχοδιοκτισμούς. Δεύτερο σημείο κριτικής. Υποστηρίζει η αντιπολίτευση ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ότι οι αρχικές προβλέψεις ήταν εντελώς άστοχες. Απάντηση. Πρώτον, ο πληθωρισμός είναι επίμονα υψηλός σε ολόκληρη την Ευρώπη, σπάζοντας ιστορικά ρεκόρ πολλών δεκαετιών. 5 χώρες Ευρωζώνης, η Ολλανδία, η Εσθονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, εμφανίζουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα, σε κάποιες περιπτώσεις και διπλάσιο. Το ίδιο και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία. Το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Γερμανία εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά πληθωρισμού. Ο σχετικός πίνακας στα πρακτικά. Άρα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τον ίδιο και υψηλότερο πληθωρισμό. Δεύτερον, οι όποιες μικρές αποκλίσεις της Ελλάδος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, όχι σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης, με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, οφείλεται τόσο στις χαμηλές τιμές βάσης του 2021, όσο και στην πολύ υψηλότερη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας το 2022 έναντι του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με αποπληθωρισμό ή πολύ χαμηλό πληθωρισμό για πολλούς μήνες το 2021. Γι' αυτό το λόγο, οι σωρευτικές αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη σε επίπεδο διετίας είναι υψηλότερες της Ελλάδος. Είναι 12,6% στην Ελλάδα τον Αύγουστο και είναι 13,6% στην Ευρώπη. Αν αθροίσουμε και τα δύο χρόνια, και το 2021 και το 2022. Και τρίτον, επειδή διάβασα και αυτό, ότι η Ελλάδα επικαιροποιεί, αναθεωρεί τις εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό και τον πληθωρισμό και ότι πέσαμε πολύ έξω στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, αυτό είναι προφανές. Όλες οι χώρες και οι διεθνείς φορείς έχουν αναθεωρήσει επί το δυσμενέσιο τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και για την Ελλάδα. Άκουσα να ασκείται κριτική γιατί το Υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε την εκτίμηση για φέτος για τον προϋπολογισμό από το 0,8 που είχε πέσει τον προϋπολογισμό για φέτος στο 8,8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε? Έλεγε 1 για την Ελλάδα και τώρα λέει 8,9. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι έκανε? Έλεγε 0,4 και τώρα λέει 9,2. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουν αλλάξει όλες οι εκτιμήσεις παγκοσμίως? Απόδειξη αυτού. Πληθωρισμός πάει παγκοσμίως. Ρεκόρ δεκαετιών. Θα σας δείξω έναν πίνακα, ο οποίος κυκλοφόρησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δείχνει ότι το επίπεδο του πληθωρισμού άνω από 6% για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ο κανόνας παγκοσμίως. Ο κανόνας παγκοσμίως. Το καταθέτω στα πρακτικά και αυτό. Η αδυναμία συνεπώς αναγνώρισης πραγματικότητας, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία. Τρίτο σημείο κριτικής. Υποστηρίζει η αντιπολίτευση ότι η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού οφείλεται στο σαρωτικό ΦΠΑ, δηλαδή στην ακρίβεια. Απάντηση. Η αντιπολίτευση, μετά την αρχική σύγχυση μεταξύ της επιβολής νέων φόρων και των αυξημένων φορολογικών εσόδων, δικαιολογημένη όταν συνοδεύεται από αυταπάτες, επανέρχεται με νέο και πάλι πολύ άστοχο αφήγημα. Η αλήθεια είναι, και το έχω πει, αλλά δεν παρακολουθείτε τις δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ότι το 75% των αυξημένων εσόδων από ΦΠΑ οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό και την αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης εξαιτίας της πολύ ψηλής ανάπτυξης. Το υπόλοιπο ποσοστό, το 25%, κύριε Τζανακόπουλο που κουνάτε το χέρι, υπάρχουν επίσημα στοιχεία, οφείλεται στις υψηλότερες τιμές, επιστρέφει στο σύνολό του στην κοινωνία μέσα από αυξήσεις δαπανών με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Άρα, συμπέρασμα. Πράγματι υπάρχουν αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ. Τα 3/4 προέρχονται από την καλή πορεία της οικονομίας. Το 1/4 προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές. Αυτό το 1/4
όπου έρχεται από τις υψηλότερες τιμές και το πληρώνει στο σύνολό της η ελληνική κοινωνία, παράδειγμα, στα καύσιμα, το σύνολό της ελληνική κοινωνία, πλούσιοι και φτωχοί, εμείς το επιστρέφουμε στο σύνολό του, πίσω στην κοινωνία, με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό είναι ο ορισμός της άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα είναι πραγματικά σημαντικά αυξημένα το 2022 σε σχέση με το 2021. Γιατί όμως? Τόσο γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα το 2021, ελπίζω να το θυμάστε, είχαν επιβληθεί υγειονομικοί περιορισμοί στην οικονομία και υπήρχε χαμηλή τουριστική κίνηση, όσο και γιατί το 2022 υπήρχαν αυξημένα εισοδήματα φυσικών προσώπων και αυξημένα κέρδη νομικών προσώπων εξαιτίας της καλής πορείας της οικονομίας. Τέταρτο σημείο κριτικής. Υποστηρίζει η αντιπολίτευση, επικαλούμενη ευρωπαϊκές μελέτες, ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας εξαιτίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Απάντηση. Τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις Ελστάτ για το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα δημοσιεύτηκαν το 2021 και έχουν έτος αναφοράς το 2020. Κατά συνέπεια, αναφέρονται στη χρονιά που ξέσπασε η πανδημία, ως αποτέλεσμα της οποίας πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες κατέγραψαν βαθιά ύφεση με επίδραση στο ποσοστό του κινδύνου φτώχειας λόγω της εξάρτησης από τον κλάδο των υπηρεσιών υψηλής κοινωνικής επαφής, όπως είναι στην Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία. Εν τούτης, παρά τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ κατά 9% το 2020, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των οικοκυριών που έλαβε η κυβέρνηση ήταν αποτελεσματικά και στήριξαν σχεδόν απόλυτα το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, το οποίο μειώθηκε μόλις κατά 0,9%, με ύφεση 9%. Από το 2021 και ύστερα, και με οδηγό την εντυπωσιακή ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας, φαίνεται ότι τα ποσοστά φτώχειας βρίσκονται σε πορεία αποκλιμάκωσης. Απάντηση. Μην βιάζεστε, πάντα δίνω στοιχεία. Σε πρόσφατο κείμενο εργασίας της, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2022, το καταθέτω στα πρακτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα το 2021 έχει μειωθεί σε σχέση με το 2020 κατά μισό έως 2 ποσοστιαίες μονάδες. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει κι άλλος πίνακας από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλική υστέρηση. Συγκεκριμένα, με έτος αναφοράς το 2021, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε καθοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια της παρούσας διακυβέρνησης. Κατέθεσα και τον σχετικό πίνακα. Με δεδομένη την σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση απασχόλησης που ήδη καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, αναμένουμε περαιτέρω μείωση του ποσοστού φτώχειας και για το τρέχον έτος, όταν τα τελικά στοιχεία γίνουν διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση, όπως δείχνει η ελληνική και η διεθνής εμπειρία, ο μόνος αποτελεσματικός και διατηρήσιμος τρόπος για να μειωθεί η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες μεσοπρόθεσμα είναι η αύξηση απασχόλησης που δημιουργεί μια φιλοαναπτυξιακή οικονομική πολιτική. Η κυβέρνηση ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την πολιτική προς όφελος των Ελλήνων πολιτών με σημαντική επιτυχία όπως αποτυπώνεται σε όλες τις εκθέσεις όλων των εγχώριων και διεθνών οργανισμών. Και τέλος, πέμπτο σημείο κριτικής. Υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι αν είχε 50 δισεκατομμύρια ευρώ να μοιράσει, τότε θα κυβερνούσε μέχρι να βαρεθεί. Απάντηση. Καταρχάς, η αξιωματική αντιπολίτευση για πρώτη φορά παραδέχεται ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ενίσχυε γενναία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χτίζοντας δίκτυα ασφαλείας πάνω από την κοινωνία. Θυμίζω, και θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε αυτά τα στοιχεία στην ολομέλεια, ότι επί 2 και πλέον έτη η αξιωματική αντιπολίτευση και τα αρμόδια στελέχη της έλεγαν ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά και ότι οι παρεμβάσεις είναι ανεπαρκείς. Τώρα ξαφνικά λέει ότι τα μέτρα ήταν πολλά.
κατέρευσαν συνεπώς και αυτές οι αυταπάτες. Και κάτι ακόμα. Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη της κοινωνίας προήλθαν στο σύνολό τους από τις επιτυχημένες εκδόσεις χρέους. Και καταθέτω τον σχετικό πίνακα στα πρακτικά. Εκδόσεις χρέους ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αρχή διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα τα ταμιακά διαθέσιμα διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα της τάξης των 38,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα υψηλότερα ως ποσοστό του ΑΕΠ επίπεδα στην Ευρώπη. Ταμιακά διαθέσιμα που, όπως σας είπα, βγήκαν από τις εκδόσεις χρέους και δεν δημιουργήθηκαν μέσα από υπερπλεονάσματα και υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως έπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση, επιβαρύνοντας αφόρητα τη μεσαία τάξη. Πολιτική που σήμερα αποδέχεται λεκτικά ότι ήταν λάθος της, αλλά τελικά, όπως έχει παραδεχθεί ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν η ιδεολογική επιλογή της. Όσο για αναφορές του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί του κόστους δανεισμού της περιόδου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, απλά ένας πίνακας, που θα τον δείξουμε και στην Ολομέλεια, αποδεικνύει την πραγματικότητα. Το κόστος δανεισμού της Ελλάδος έπεσε σημαντικά από το καλοκαίρι του 19 μέχρι τον Μάρτιο του 2020 εξαιτίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Στη συνέχεια, παρέμεινε χαμηλά ή και μειώθηκε περισσότερο εξαιτίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και των επιλογών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και σήμερα το κόστος δανεισμού πράγματι έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δείτε, για παράδειγμα, ποιο είναι το κόστος δανεισμού στη Γερμανία. Σημαντικά θετικό από σημαντικά αρνητικό πριν από λίγους μήνες. Όχι έτη, μήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας μίλησα για 7 άξονες πολιτικής και απάντησα σε 5 σημεία κριτικής, τα οποία έχω διαβάσει και έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συμπερασματικά, το προσχέδιο είναι ένας προϋπολογισμός δύσκολων ισορροπιών, που καλείται να συγκεράσει προκλήσεις μέσα σε ένα ασταθές, γεμάτο υψηλές αβεβαιότητες, ανωδικούς κινδύνους, νέες απειλές και μεγάλη μεταβλητότητα διεθνές περιβάλλον, που επηρεάζει ασφαλώς και την Ελλάδα. Είναι όμως και ένας προϋπολογισμός συνέχειας, συνέπειας και σταθερότητας. Είναι ένας προϋπολογισμός που αναδεικνύει τις αυξημένες αντοχές, την σημαντική ανθεκτικότητα, τις ισχυρές δυνάμεις, τις μεγάλες δυνατότητες και τις θετικές προοπτικές ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας προϋπολογισμός που επισφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, μετά και το τέλος ενισχυμένης εποπτείας, την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν και την πρόορη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ένας προϋπολογισμός που αναδεικνύει την ευθύνη όλων μας, όλων μας, απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας μας, απέναντι στις θυσίες των πολιτών και τις προοπτικές νέας γενιάς. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι οδηγεί, ακόμα και μέσα στα φουρτουνιασμένα νερά, το σκάφος με σταθερότητα και ασφάλεια στον προορισμό του. Δίχως να αλλάξει πορεία, με σύνεση, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Την ίδια πορεία θα συνεχίσουμε, βασισμένη στις ίδιες αρχές και αξίες. Για μια πιο παραγωγική οικονομία, για μια πιο δίκαιη κοινωνία, για μια πιο ισχυρή Ελλάδα, για μια πιο ευημερούσα χώρα, για μια πιο δυνατή πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.